Έντονα αντέδρασαν σήμερα το πρωί περίοικοι στη συμβολή των οδών Κανάρη και Σαράτσι στο Βόλο εξαιτίας της κοπής 5 δέντρων που χάριζαν τη σκιά τους για αρκετές δεκαετίες. Όπως κατήγγειλαν, τα δέντρα κόπηκαν κατόπιν εντολής άλλου περίοικου από ιδιωτικό συνεργείο και αφού εξασφαλίστηκε πρώτα η σχετική άδεια της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Βόλου. Η υπηρεσία, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπάλληλο, έκρινε ότι τα 4 από τα 5 δέντρα ήταν ξερά και δεν είχαν βλαστήσει εδώ και ένα χρόνο, ενώ το 5ο δεν μπορούσε να αναπτυχθεί επειδή είχε καλυφθεί από έναν κισό. Εγώ ενημέρωσα το Δήμο. Με παραπέμψαν στον κύριο Πολυχρονίδη, τον κάλεσα εδώ, μου είπε ότι ήταν καμένα, του έδειξα τα δέντρα αυτά, τα οποία είναι χλωρά, μπορείτε να τα δείτε, μου είπε ότι είναι γεμάτα κισό και γι' αυτό πρέπει να κοπούνε, και οπότε με την ίδια λογική εγώ αύριο πρέπει να πάω να κόψω όλο το πύλιο. Η κοπή των δέντρων έγινε όπως καταγγέλουν περίοικοι με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Η εικόνα στο συγκεκριμένο πεζοδρόμιο μιλά πλέον από μόνη της. Στη θέση των κομμένων στη ρίζα κορμών υπήρχαν σήμερα το πρωί 5 καταπράσινα δέντρα. Εντός 2 ημερών ήρθαν 3 φορτηγά σήμερα, έχω φωτογραφίες, έχω ό,τι θέλετε. Και ήρθαν 3 φορτηγά, ένα αγροτικό, τα μαζέψαν, τα κόψαν και τα υπόλοιπα και τα πήρανε. Πριν 2 μέρες μπορούσε μόνο πολύ να το κάνει αυτή τη δουλειά. Και αυτή την εντολή έχουνε. Έχουνε σήμα, έχουνε σφραγίδες, δεν ξέρω τι έχουνε, τα έχω δει εγώ. Είναι φρικτό γιατί τα δέντρα είναι πάνω από 50 χρόνια. Είναι ίδια οι ακακίες όπως έχει και το δικό μου. Τα άλλα ήταν νερατζίες. Πιθανά μόνο ένα να ήταν ξερό, αλλά επειδή έχουν βάλει τσιμέντο εντελώς και δεν το αφήσαν να ζήσει. Σύμφωνα με το γεωπόνο της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Βόλου Δημήτρη Πολυχρονίδη, ο ιδιώτης που ζήτησε την κοπή των δέντρων δεσμεύτηκε ότι θα φυτέψει άλλα στη θέση τους.